Γεια σας παιδιά, ο Χομπιτάκος βρήκε έναν φίλο, κάνουν πολύ παρέα γιατί είναι και στην ίδια ηλικία κοντά και είπα να βγουν σήμερα μαζί για motovlog, να το γνωρίσετε και εσείς το φίλο του Χομπιτάκου και είναι αυτό εδώ το custom μικρούλι μας μηχανάκι, φέρνει πολύ σε Honda Mankey. Το ζετάκι που όλοι ξέρουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ξεχωριστό μηχανάκι όπως βλέπετε και εσείς παιδιά. Είναι όλο custom, το έχει φτιάξει μόνο το παιδί. Όλο εξ ολοκλήρου. Φοράει μοτέρ 160 κυβικά. Δισκόφρενα μπρος πίσω. Το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή το οδηγάει ο Κώστας με το TDM ο φίλος μου. Μας το δάνεισε το παιδί να βγούμε να κάνουμε motovlog, να το δείξουμε. Έχει και αυτό το ψυγιάκι εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ γλυκούλη παιδιά. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια δεν το οδηγάει, το έχει στο σπίτι του, το κοιτάει απλά. Γιατί εντάξει, όσο να είναι ένα τέτοιο μηχανάκι, όταν το φτιάχνεις, δεν το πουλάς. Το κρατάς σπίτι σου, το κάνεις τραπέζι, οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν το πουλάς. Έχουμε εδώ εξάτμισούλα. Θα την ήθελα λίγο πιο κοντή την εξάτμιση. Εντάξει, οκ, τα χρώματα είναι εντάξει. Απλά άσπρο λαχανή θα ήθελα μπακλαβαδωτή μαύρη σέλα. Δηλαδή με ραφές. Ωραία σελίτσα, όχι άσπρη σέλα, θα ήθελα μία μαύρη σέλα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είναι πάρα πολύ γλυκούλη, είναι με συμπλέκτη και γενικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα το δείτε και στους δρόμους, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, θα το οδηγήσουμε, θα δείτε πολλά πράγματα. Και από εδώ, ο αγαπημένος μας Χομπιτάκος με τους καινούριους του καθρέφτες. Βέβαια, είναι αρκετά μεγαλύτερος, κοιτάξτε τη διαφορά. Ο Χομπιτάκος είναι πολύ πιο ογκώδης από το μικρούλι. Αλλά είναι στην ίδια κατηγορία, γι' αυτό κάνουμε και παρέα. Οπότε, παιδιά, τα λέμε σε λίγο on board. Οπότε, ας ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, παιδιά. Έχουμε διαλέξει έναν τελείως ερημικό δρόμο για να μπορούμε να κάνουμε και τις τρελίτσες μας. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που μπορούμε να κάνουμε motovlog με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Πραγματικά είναι μια μικρή λατρεία. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστό μηχανάκι, πολύ ιδιαίτερο. Από ό,τι είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, το είχαν φτιάξει αρχικά για τα πλοία, για να μπορούν να μεταφέρονται γρήγορα από το Α σημείο, ας πούμε, στο Β του πλοίου. Γι' αυτό ήταν η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου μοντέλου. Αλλά επειδή άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, μετά βγήκε στην κυκλοφορία. Συνεννόηση μοτοσυκλετιστών, παιδιά. Γρήγορα, εύκολα και μόνο μία λέξη. Τι! Είναι και μακρυψάλιδο το συγκεκριμένο, παιδιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Εδώ που θα πάμε τώρα είναι ένας αρκετά ερημικός δρόμος. Δεν περνάνε συχνά αυτοκίνητα από εδώ, γι' αυτό και το διαλέξαμε. Τώρα έχει βενζίνη. Νομίζω είναι μεγαλύτερη σούζα του Χομπιτάκου αυτή, παιδιά. Νομίζω πως ναι. Πω, πονέσαν τα χέρια μου. Για να δούμε. Μπορεί να ανταποκριθεί ο Χομπιτάκος απέναντι στο μικρό του φίλο. Δεν μου μπήκε η ταχύτητα. Έλα εδώ, έλα εδώ, ύβουλε. Δεν μου μπήκε η ταχύτητα, ρε. Λοιπόν. Αυτά τα λέγαμε 10 χρόνια. Εντάξει, εντάξει. Άντε γεια! Με πέρασε! Θα το πάρει στα χέρια! Θα το πάρει στα χέρια ο φίλος μας! Εντάξει, κοιτάξτε πως είναι ο Κώστας πάνω στο μικρούλι! Και εντωμεταξύ, ο περισσότερος κόσμος, επειδή το βλέπει έτσι μικρούλι, με μικρές ροδίτσες, γενικά πολύ πολύ μικρούλι μηχανάκι, νομίζει πως είναι και πολύ εύκολο στην οδήγηση.
εδώ είναι το σημείο που οι περισσότεροι κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Επειδή τυχαίνει να το είχα οδηγήσει και να το είχα όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, είχα το συγκεκριμένο μηχανάκι. Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Είναι πιο δύσκολο από ένα παπί, ας πούμε. Η ισορροπία που πρέπει να έχει σε αυτές τις ρόδες, επειδή είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη, είναι πολύ πιο δύσκολο από ένα παπάκι, ας πούμε, ή οποιοδήποτε άλλο μηχανάκι. Δεν σας κάνω πλάκα. Είναι πολύ, πολύ περίεργος ο τρόπος οδήγησης του συγκεκριμένου μοντέλου. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ φαν. Από τη μία σκέφτομαι ότι θέλω να αλλάξω, να πάω λίγο να οδηγήσω το μικρό. Από την άλλη σκέφτομαι ότι θα ανέβει ο Κώστας στο Χομπιτάκο. Θέλω πάρα πολύ να οδηγήσω το μικρό. Okay. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω πάρα πολύ να το οδηγήσω, να δω τι μπορεί να κάνει. Αλλά από την άλλη ο Χομπιτάκος θα τον αντέξει. Ανταλλάζουμε! Έλα! Δεν ξέρω αν θα το μετανιώσω αυτό, παιδιά. Όταν σας λέω ότι είναι πολύ φαν αυτό το μηχανάκι εδώ πέρα, παιδιά. Με συμπλέκτη, όπως μπορείτε να δείτε. Ω! Παιδιά, είναι πολύ νευρικό! Παναγιά μου! Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Εν τω μεταξύ, όπως σας το είπα, είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Με τον παραμικρό ελιγμό μπορεί να πέσεις χωρίς καν να το καταλάβεις. Εν τω μεταξύ, με το μοτέρ που έχει πάνω, 160 κυβικά μοτέρ, τραβάει πάρα πολύ. Α, καλά. Ο Κώστας δεν είναι εδώ καν και εγώ προχωράω. Να το σέρκεται. Καημένο μου Χομπιτάκο. Όλες κάτω! Όλες κάτω! Ω, μαλάκα! Το σπασές! Εντάξει, αυτή τη στιγμή οδηγάμε δύο τελείως διαφορετικά μηχανάκια. Το μικρούλι εδώ οι ταχύτητες είναι όλες πάνω και για να κατεβάσεις ουσιαστικά πατάς κάτω. Και στο Χομπιτάκο είναι όλες κάτω και για να κατεβάσεις είναι πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπερδευτεί αρκετά και οι δύο. Είδατε τώρα, ας πούμε, αντί για να βάλω ταχύτητα, αντί για να κατεβάσω ταχύτητα, μάλλον ανέβασα. Κατά λάθος. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ γρήγορο, παιδιά. Και όπως σας είπα και πριν, αρκετά δύσκολο στην οδήγηση. Ω, παιδιά, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, για να σας καταλάβετε, εγώ αυτό το μηχανάκι δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρω για δουλειά ή για να πηγαίνω στη δουλειά μου ή για να κινούμαι μέσα στην πόλη. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρω αυτό το μηχανάκι, παιδιά. Αυτό το μηχανάκι, αν το έπαιρνα, θα το έπαιρνα μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε πολύ. Για κανέναν άλλο λόγο. Δηλαδή, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Είναι κουραστικό, να σας πω την αλήθεια. Και πολύ περίεργο στην οδήγηση. Όντας μακρυψάλιδο όμως από την άλλη, στρίβει πάρα πολύ ωραία. Βοηθάει δηλαδή το μακρυψαλίδι, βοηθάει στο στρίψιμο αρκετά. Οπότε, πιτσιρικάδες που σκέφτεστε να πάτε σε κάτι τέτοιο, εγώ ψηφίζω όχι. Δικιά μου άποψη, δηλαδή, θα σας βολέψει πολύ κάτι σαν το Χομπιτάκο. Είναι πολύ, πολύ. Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι δύσκολο στην οδήγηση. Και είναι πολύ νευρικό. Πάρα πολύ νευρικό. Κοίτα εδώ, ανταπόκριση που έχει τον γκάζι. Δεν υπάρχει, είναι πολύ γρήγορο. Αλλά θα μου πεις είναι πολύ γρήγορο με το συγκεκριμένο μοτέρ. Ναι, εδώ έχετε ένα δίκιο. Αλλά και με το άλλο μοτέρ, δηλαδή το κανονικό του, είναι και πάλι γρήγορο επειδή είναι πολύ κοντό. Είναι πολύ απότομες οι κινήσεις που κάνει με τον γκάζι. Δηλαδή με το που δώσεις γκάζι, σε ταράζει. Πρέπει να ανέβω πίσω το Χομπιτάκο, παιδιά. Αυτό εδώ δεν είναι για μένα. Αλλά θόρυβος. Είναι. Βέβαια δεν μπόρεσα να δοκιμάσω σούζα με το ξένο μηχανάκι, παιδιά. Ο άνθρωπος μας το έδωσε, μας είπε πάρτε το, κάντε το ό,τι θέλετε. Τελικιάστε το ένα το άλλο. Δεν ρωτήσαμε για σούζα, γι' αυτό δεν ήθελα κιόλας να το κάνω σούζα. Και να μας είχε πει κάντε το σούζα με το συγκεκριμένο μηχανάκι, δεν θα έκανα γιατί το φοβήθηκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι και μακρυψάλιδο, ήταν περίεργο στο γκάζ. Δηλαδή ήταν σαν δίχρονο. Δίνεις γκάζ και η ανταπόκριση ήταν πολύ δυνατή και γρήγορη. Οπότε δεν θα δοκίμαζα να κάνω σούζα με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Και σε καμία περίπτωση με ξένο μηχανάκι. Δηλαδή αν ήταν του Κώστα θα το έκανα. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή και να πέσω με το συγκεκριμένο δεν. Φοράω το κρανάκι μου, φοράω το μπουφανάκι μου, θα πέφτα με 10 χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν θα πάθαινα κάτι. Ψηλά πράγματα. Άμα πάθαινα. Οπότε άμα ήταν κανένας φίλου μου, ναι, θα το έσπαγα, δεν έχω θέμα. Εδώ ο Δωρής μου σπάσε όλο το μοτέρ. Εντάξει, φίλος μου είναι. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Και εγώ του έχω σπάσει μηχανάκι και αυτός θα μου σπάσει και καταλαβαίνετε τι εννοώ, όλοι έχετε φίλους, όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Και εντάξει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όποτε θα δώσεις το μηχανάκι σου, εκεί θα γίνει στραβή. Εκεί θα γίνει στραβή, εκεί για να βλαστημάς, για να βρίζεις τον εαυτό σου και να λες τι έκανα, γιατί το έδωσα. Ή έχω άδικο, έτσι δεν γίνεται ρε τσακαλιά μου. Έτσι γίνεται. Άλλη με πήγε από κάτι δρόμους τώρα, μόνο αυτός σου ξέρει. Θες να γυρίσουμε απέναντι με βάρκα. Πάμε. Τον έβιασε τώρα η τρέλα, θέλει να γυρίσουμε απέναντι με βάρκα. Αλλά ναι, μηχανάκια οδηγάμε, μέσα στην τρέλα είμαστε. Πάμε, ναι. Πόσο θα ακούσαρα ρε παιδιά να ήμασταν ένα team έτσι με μικρά μηχανάκια, μπόμπο, pit bike και τέτοια και να βγαίναμε βολτούλα. Ό,τι καλύτερο θα ήταν. Δηλαδή, αν συλλέγω ένα πράγμα από τους motovloggers Αμερικής, είναι αυτό. Ότι έχουν γκρουπάκια και βγαίνουν βολτούλα όλοι μαζί. Τώρα βλέπεις
100 Honda MSX, Chrome κτλ. Και είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βασικά, αν είστε από Μυτιλίνη και έχετε κανένα μικρό μηχανάκι σε φάση μπόμπο, στείλτε μου μήνυμα να κανονίσουμε βολτούλα να τραβήξουμε βίντεο, παιδιά. Έτσι, όλοι με κρανάκια, με τα μπουφανάκια μας, ωραία πράγματα. Και να κάνουμε έτσι ένα ωραίο βιντεάκι για να το εξελίξουμε. Ποιος ξέρει. Πάλι τον Ghost ακολουθάω, ρε παιδιά. Πάλι τον Ghost. Όλο από κάτι τέτοιους δρόμους με φέρνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλο κάτι παρακμιακούς δρόμους. Εντάξει, δεν είμαι από εδώ και του λέω. Ρε σηκωστή, πάμε βολτούλα, αλλά πάμε σε έναν ερημικό δρόμο που να έχει καλή ευθεία να παίξουμε λίγο με τα μηχανάκια μας. Έλα μαζί μου, αγολούθα! Ορίστε. Ορίστε. Αυτό το παιδί δεν το ξανακολουθάω. Φανταστείτε καμιά δεκαριά από αυτά στον δρόμο. Τρομοκρατία. Και γενικά, παιδιά, κάτι που θέλω να ρωτήσω και να συζητήσω μαζί σας. Θα ήθελα να μάθω από εσάς, να μου πείτε τη δικιά σας άποψη, τι σας αρέσει περισσότερο σε ένα motovlog κανάλι. Εμένα, εκτός από τον πρωταγωνιστή που είναι ο motovlogger και αυτά που έχει να πει, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι ποτέ δεν βλέπεις το ίδιο background. Και γενικά δεν βλέπεις ποτέ την ίδια εικόνα. Δηλαδή, όλη την ώρα έχεις όλο και περισσότερες νέες εικόνες γύρω σου να δεις. Συμβαίνουν διάφορα γύρω σου και δεν έχεις έναν τοίχο. Δηλαδή, αυτό είναι που μου αρέσει πιο πολύ σε ένα motovlog κανάλι, σε ένα motovlog βίντεο. Είναι αυτή η ελευθερία που έχεις γύρω σου και βλέπεις πράγματα να εκτελίζονται δίπλα σου. Και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις όλη την ώρα διαφορετικά τοπία, διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι που μου αρέσει πιο πολύ σε ένα motovlog κανάλι. Η δικιά σας άποψη, ποια είναι πάνω σε αυτό το θέμα, ρε παιδιά. Θα ήθελα να την ακούσω πραγματικά. Αυτό το δαχτυλάκι εδώ. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Γενικά αυτά τα mini bike, παιδιά, έχουν τρελή φάση. Δηλαδή, αν είστε σε κάποια αλφα ηλικία, ας πούμε, και έχετε μία πύρα πάνω στις μοτοσυκλέτες, άμα πάρετε κάτι τέτοιο ή κάτι μικρό, τέλος πάντων, κυριολεκτικά θα ξανανιώσετε, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Είναι τρομερό, αλήθεια. Δεν υπάρχει. Πάρτε όλοι mini bikes να φτιάξουμε ομάδα. Πάρτε όλοι mini bikes να φτιάξουμε ομάδα crazy ass white boys. Όχι, crazy ass pocket boys. Έτσι και να περνάμε εδώ από τα σοκάκια. Να μας πετάνε καμιά γλαστρούλα, καμιά ντοματούλα με τις εξατμίσεις μας. Όπα, παραλίγο να το φάω, παιδιά. Παραλίγο να το φάω. Μέσα σε το φρενάκι μου. Γι' αυτά ζω. Αυτά μου αρέσουν. Ναι. Πας ρε άνθρωπε. Πού πας? Είναι, κάτσε να το ρωτήσω. Ποιος? Το μόνο. Γιατί είναι κανείς εδώ? Είναι. Πού τος? Μπα, δεν είναι κανείς εδώ. Το γλίτωσα το καπάκι, παιδιά, όπως είδατε κι εσείς. Εν τω μεταξύ, πόσες εκφράσεις υπάρχουν για το καπάκι. Καπάκι, καπέλο, σούπα. Μου θυμίζει, ξέρετε, αυτά που λέμε όταν μεθάς. Έγινα ζάντα, έγινα κομμωδίνο, έγινα δοκάρι. Έχουν πολύ φάση αυτές οι εκφράσεις. Δηλαδή, ό,τι και να πεις ταιριάζει. Έγινα γουνουπίδι, έγινα μάρμαρο. Μπορείς να πεις χίλια δυο και να ταιριάζουν απόλυτα. Έτσι. Είναι πραγματικά απίστευτο, έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, περιμένω application για να μπείτε στο Crazy Ass Pocket Boys, το καινούριο team που θα περιέχει μόνο mini bikes. Και θα κάνουμε βολτούλες σε Αθήνα και Λέσβο. Πραγματικά, άμα κάτσει κάτι τέτοιο, θα είμαστε πολύ μπροστά. Να διοργανώνουμε έτσι βολτούλες με mini bikes. Ό,τι καλύτερο. Ρε Κομπιτάκο, τι κάνεις προχώρα! Μας πέρασε ο κοντός! Ρε Κομπιτάκο! Ο κοντός, ρε Κομπιτάκο! Από το κοντό! Εντάξει, έχει χάρη που είσαι κολλητάρι μου. Έχει χάρη, όχι. Στεναχωρήθηκε. Κομπιτάκο, κοίτα, μπορεί να είναι πιο γρήγορος, αλλά εσύ μπορεί να έχεις περισσότερες γκόμενες. Επειδή είσαι πολύ πιο ωραίος. Σαν να χαμογέλασε λίγο. Βασικά, όπως σας είχα πει και σε παλιότερο βίντεο, ότι εμείς οι άντρες αυτά τα μικρά μηχανάκια τα βλέπουμε σαν κουτάβια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, παιδιά. Άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, άμα κάτσεις και δεις ένα κουταβάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι στο δρόμο, δεν θα θες να το χαϊδέψεις. Δεν θα θες να παίξεις λίγο μαζί του. Ακριβώς το ίδιο κάνει και ο κόσμος όταν βλέπει αυτά τα μικρά μηχανάκια, παιδιά. Θέλει να τα κοιτάξει, να τα παίξει λίγο, να τα δει. Είναι η ίδια φάση ακριβώς. Το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Αποστροφές θα μας έφερνε ο Κώστας. Του είπα ευθεία και με έφερε αποστροφές. Όπως την προηγούμενη φορά, όπως την προπροηγούμενη. Την επόμενη φορά, μάγκες, θα του πω πήγαινε με αποστροφές. Να δω αν θα με πάει σε ευθεία. Να μάθει την Παναγία, θα του πω θέλω να με πας σε στροφές.
Φουλ στροφές. 100-0 θα με πάει σε ευθεία. 100-0. Και εντάξει, πάμε σε στροφές. Δεν το στρίβει κιόλας. Έλα, γόρι μου. Βάλ το. Πάμε. Έλα. Οπα, έλα, 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 έλα. Άντε γεια! Ακουμπάει το τιμόνι στο γονατό. Κατάλαβα. Και δεν μπορείς να στρίψεις. Φου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 
Εντάξει, δεν υπάρχει πιο ύπουλος. Ευθεία τώρα μας πέρασε 100-0. Πάνω μου πήγα να σηκώσω δαχτυλάκι, ρε παιδιά. Έτσι δειλά το σήκωσα. Δυστυχώς, παιδιά, δεν έχουμε πολύ μπαταρία στο μικρόφωνο. Αλλά τώρα που θα μου έρθει η συσκευή εγγραφής ήχου, δεν θα έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ποτέ ξανά. Οπότε να σας χαιρετήσουμε εγώ και ο Κώστας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Και πείτε μου τη γνώμη σας για το μικρό μας φίλο. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Αν θέλετε να το ξαναδείτε σε κάποιο βιντεάκι. Αν ξέχασα κάτι να σας δείξω που σας ενδιαφέρει. Γενικά, οτιδήποτε. Αναμένετε το βίντεο με τη μηχανή που είχε αγοράσει ο φίλος μου που σας είχα πει. Το πολύ ξεχωριστό μηχανάκι. Σύντομα θα το έχουμε και σε βίντεο, παιδιά. Αυτά από εμάς και το κολλητό του Χομπιτάκου. Από εμένα και τον Κώστα. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά! Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5, you're the enemy. Yo, do you believe in destiny? When the sun goes down tonight, there'll be one.